Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτή, γιατί όντως έχουμε τους Mayday εδώ πέρα απέναντί μας. Βεβαίως. Κάθονται τα παιδιά. Αυτή είναι. Ναι, ναι, και οι δύο. Και οι δύο. Γιατί τώρα, γιατί έχεις απορίες. Ναι, ναι, πες. Ο Mayday, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσίασε τους παιδί μου, σε παρακαλώ. Έχουμε από εδώ πέρα λοιπόν αραχτούς μέσα στο χώρο μας. Από εδώ πέρα. Από εδώ πέρα. Δηλαδή εκτός από την ορθογραφία, τα φαινιά έχει επηρεάσει και την ομιλία σου. Ορίστε, καταλαβαίνεις τώρα τι φως επικρατείας μου στις συναυλίες και όλα τέτοιες. Δεν υπάρχουν τώρα οι άνθρωποι. Έχω δει και φωτογραφίες σας που είστε μαζί εδώ με τον Βασίλη. Ναι, που, από πού ήταν, από το πρόκολο ήταν εκείνη. Πρόκολος, ναι. Το πρόκολο, α, μπράβο. Ναι, μπράβο. Παράσταση. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ πέρα και που θα μας κρατήσετε έτσι παρείτσα για κάπως η ώρα. Και φυσικά θα πούμε διάφορα πράγματα για εσάς. Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπετε τώρα, κορυδεύουν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ονόματα, θέλω να τα πεις όλα τώρα. Λοιπόν, ποιοι ήρθαν εδώ, τι γίνεται. Το Ελβυράκι. Ευχαριστώ. Περάστε έξω. Γεια σου, Ελβύρα. Και ο Μπάμπης μας. Γεια χαρά. Χαμός. Λοιπόν, γεια σου, Μπάμπη. Θα ξεκινήσει εσύ με τι ερωτήσει σου, κύριε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω πολύ. Δεν θέλω δύσκολα. Υπάρχει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ή έτσι ελεύθερα. Ό,τι μα βγαίνει. Βασικά έτσι απαντάμε. Αν είναι γραπτά. Ορίστε. Βλέπει τι είναι. Όχι, ξεκίνασε. Αυτό προκαλεί. Εγώ φταίω. Είμαι εγώ τέτοιο προσεκτικό άνθρωπο. Μπλοκάρει μαζί μου. Καλά, αυτό μην το συζητά. Σε βλέπω, έχει κοκκινήσει, έχει αλλάξει χρώμα. Του φαίνεται. Μήπω θέλω να του πάρω τη δουλειά. Σου είπα ότι πρέπει να βρω, να βάλουμε ένα στούντιο να μην μα βλέπουν αυτοί. Τι να κάνουμε. Να βλεπόμαστε εμεί και να του βλέπουμε. Φίλε, κάτσε δηλαδή, αν είσαι απέναντι από την Ελβύρα, δεν είναι δύσκολο να μην δεν κολλήσει. Κάτσε με τα σιγά. Ναι, ήρθε να μα κάνει. Σου το έχω, θα βάλει ένα plexiglass, φιμέ. Ναι. Και δεν θα βλέπει, δεν θα σε βλέπει κανένα και θα είσαι μόνο. Σαν μόνο. Δεν θα με βλέπει κανένα. Σαν μόνο. Σαν μόνο. Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε πάρα λοιπόν, πολύ. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Mayday. Mayday. Day, May. Έχεις, ευχαριστούμε που ήρθατε. Γεια σας. Τα είπατε όλα. Καλά. Μ' αρέσει ένα. Όταν στα live των παιδιών, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Που βγαίνει ο Μπάμπης και η Λιβέρα πάνε και φωνάζουν. Εμείς τα λέμε May. Και από κάτω ο κόσμος ακούει. Και εσείς τα λέτε και ακούει ο κόσμος. Α, πολύ ωραία. Θα διευκρινίσω, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Αυτό είναι τέτοιο. Είναι υπερπαραγωγή. Είναι δημιουργία του Μπάμπη. Καλύτερο. Εγώ είμαι πιο χαμηλών τόνων. Εσύ είσαι χαμηλών τόνων. Ναι, εγώ το δεν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη φωνή των Mayday, έτσι. Ναι, όχι. Το μοιραζόμαστε, το μοιραζόμαστε. Το μοιραζόμαστε, ρε παιδί μου, αλλά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Mayday, πότε ξεκίνησαν και πώς. Μεγάλη ιστορία. Μπάμπη, ξεκινά να μας πει λίγο. Τότε το 1000... έχει χρόνια, 1914. Τότε που ήταν ασπρόμαυρη τηλεόραση. Μπράβο. Αυτή η κάμερα γιατί με κοιτάει, γιατί είχε λαμπάκι αναμένο. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πες μας. Πριν από 5 χρόνια. Το 2007, 2006. Αρχίσαμε σιγά σιγά. 2006. Μ' αρέσει που είστε σίγουροι, θυμάστε. Ναι, εκεί περίπου πάνω κάτω. Και γενικά ξεχνάμε εύκολα. Το 2000 πάντως. Είναι της ηλικίας. Είναι και ηλικία. Μπράβο. Ξεκινήσαμε, παίζαμε μαζί σε ακουστική φάση. Δηλαδή. Διάφορες σκηνές. Μια κιθαρούλα, μια κιθάρα και δύο φωνές. Ωραία. Και παίζαμε έτσι τα δύο πρώτα χρόνια. Εδώ είμαστε και πιο πιτσιρικάδες, κάναμε λίγο χαβαλέ. Πού γινόταν αυτό τώρα, σε τι. Όπου βρίσκεται. Εδώ Θεσσαλονίκη. Μαγαζάκια. Εδώ, ναι. Μέχρι Μουδανιά πήγαμε. Εδώ γύρω-γύρω πάλι. Μικρή ακτίνα. Ωραία. Στα κοντά. Και μετά από. Μας πέρασε αυτό το παιδικό που πέσαμε δυο μας. Και λέτε, δεν το βλέπουμε λίγο πιο. Ναι, λέμε, δεν το κοιτάμε λίγο πιο σοβαρά. Ενηλικιωθήκαμε μετά. Ναι, μπράβο. Ναι, πρώτα ο Πάπης, γιατί εγώ είμαι μικρότερη. Βέβαια. Ξέρεις, είμαι 12 χρονών. Εδώ και 5 χρόνια. Ναι, βέβαια. Ακόμα ψηλό. Ρίχνει μπόι. Αλλά. Κι εγώ ψηλό, να το. Πόσο αγόρι μου, πια δηλαδή. Γεια, Χώσε. Ναι, και μετά σιγά λέμε δεν παίρνουμε και στο να γράψουμε κανένα κομμάτι σιγά σιγά έτσι που είχαμε 2-3 κομμάτια στην άκρη. Είχαμε βασικά... και ένα πολύ καλό φίλο παραγωγό που μας έκανε τη χάρη να ασχοληθεί μαζί μας εκείνη την προκειμένη φάση. Γιατί ήμασταν και λίγο άσχετοι τότε. Σωτώτες. Ναι, μας έφτιαξε καλά, δεν μπορούμε να πούμε. Χαιρετίσματα, Σώτο. Γεια σου, Ρεσοτήρη. Και μπήκαμε στο 2008. Ναι. Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Φεβρουάριο 2008. Μπράβο. Φεβρουάριο του 2008. Μετά για να γράψετε κάποια κομμάτια ή γενικά είπατε. Είχαμε τρία κομμάτια ψιλοέτοιμα και λέμε δεν παίρνουμε να τα γράψουμε και βλέπουμε. Μας πήρε όλη η φάση για να γραφτεί ο δίσκος από το Φεβρουάριο του 8 μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Μέχρι τον Απρίλιο του 10. Καλή φάση. Μπορείς να κρατήσεις ημερομηνίες άμα θες. Ναι, λοιπόν, δύο γιατί... χρόνια. Μην ανησυχείτε, η γράφεται. Ημερολογιακά. Ναι, όντως γράφεται. Οπότε θα το πούμε.
Και είπαμε να βγάλουμε. Ναι, όμως συγγνώμη, το 10 βγήκε ολοκληρωμένο το CD, έτσι. Άκου τη φάση, γιατί ο φίλος μου από εδώ έχει πιει λίγο. Δεν αυτό που νομίζεις. Μαζί μας. Λοιπόν, διευκρίνησε, πες μας εσύ την ιστορία. Το 2008, λοιπόν, αφού γράψαμε μερικά κομμάτια, αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στο φεστιβάλ Τραγούδια Θεσσαλονίκη. Εντάξει, θα πήγαινα εκεί, περίμενε λίγο. Πήγαμε εκεί πέρα, συμμετείχαμε, περάσαμε καλά. Από εκεί πέρα συνεχίσαμε να γράφουμε το δίσκο. Με ποιο κομμάτι πήγαμε, όχι, δεν τα λες. Πήγαμε με το. Με ποιο πήγαμε? Έτσι σε βρίσκει ζωή. Μάλιστα. Η ζωή ήταν μία κόμενα που. Πλάκα κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, για να αρχίσω από το βασικό. Στίχους ποιος γράφει? Ο κύριος από εδώ. Μπάμπης Συντάκης. Και εγώ γράφω. Γράφεις και εσύ? Και εγώ γράφω, αλλά εγώ γράφω έτσι. Δηλαδή δεν είμαι τόσο παραγωγική. Ναι. Γράφω όποτε μου ήρθε. Μπράβο. Γιατί ο Μπάμπης δηλαδή και κάθεται και γράφει. Εσύ δηλαδή, δυο λεπτά, όταν λες όποτε σου ήρθε, υπάρχει κάποιος λόγος? Κοίταξε, φαντάσου ρε παιδί μου κάποιον δυσκύλιο και κάποιον πιο έτσι. Δεν μου βγαίνει. Πώς τη λένε τη λέξη? Δεν μου βγαίνει. Ωραίο το παράδειγμα. Ωραίο. Μακράν με τη χειμένη. Νομίζω το καταλάβαμε. Έλα, πες μου το κατάλαβες. Βεβαίως. Είπα να πω κάτι πιο ενδιαφέρον. Ναι, το καταλάβαμε. Ήταν πετυχημένο, ναι. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο CD το οποίο κυκλοφόρησε, έτσι, ακούστηκε πάρα πολύ, το ξέρετε βέβαια κι εσείς. Εμείς το ξέρουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν. Οι άλλοι το ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Μουντ αρκετές φορές παίξαμε. Τα τρελά καλοκαίρια δηλαδή αρκετές φορές ακούστηκαν. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Βεβαίως το αγαπάμε. Ξέρω πολύ καλά τις εμφανίσεις που κάνατε από το Λεμαΐδα. Το μαγαζί δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο ήταν, αλλά έχω ένα πολύ καλή φίλο που με ενημέρωνε τι κάνατε. Τα μάθαινε όλα, εντάξει. Όλα τα μάθαινα. Και το χαμό που έγινε εκεί πέρα. Ωραία, πήγε πολύ καλά. Είδα και φωτογραφίες και βιντεάκια από εκεί που τραβήξανε. Πολύ ωραία. Αν μπει στο Facebook Mayday θα δει εκεί πέρα μια πλήρη. Βέβαια. Όλο το χαβαλί που θέλω να μου πείτε τώρα, αυτή την περίοδο εμφανίζεστε κάπου? Αυτή την περίοδο τώρα είμαστε σε αναδιοργάνωση. Κάνουμε refresh. Κάνουμε refresh το playlist μας, γιατί έτσι κουραστήκαμε να παίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι, έχω ακούσει ότι. Παιδιά, τώρα σοβαρά. Διαμαρτυρήθηκε ο Μπίλ από εκεί. Δεν είναι κουραστικό αυτό? Όχι, εγώ. Δηλαδή να κάνετε τόσες πολλές εμφανίσεις και να πρέπει, ρε παιδί μου, σε κάθε φορά ας πούμε, να πει τα τρελά καλοκαίρι, γιατί το έχει βαρεθεί να το λέτε. Όχι ακόμα, εντάξει, είναι νωρίς. Εγώ συνήθως βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Κάνουμε καιρό λίγο να πούμε ένα κομμάτι και μετά το ξαναλέμε και ξαναχαίρομαι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απορία μου. Δηλαδή υπάρχουν όλοι τραγουδιστές, ας πούμε, που είναι γνωστοί. Έχουν κάποια κομμάτια που είναι αρεστά στον κόσμο. Ναι, ναι, και το λένε ξανά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε κάθε μέρα ένα τραγουδί και λες πώς. Κάποια φάση δεν το βαριούνται. Αυτό είναι αλήθεια ότι βαριέσαι, γιατί τους βλέπεις κιόλας ότι βγαίνουν στη συνέντευξη, ας πούμε, και λένε ότι φτάνει, ρε παιδιά. Ναι. Πούμε και κάτι άλλο. Είναι το πάμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό με εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το τρελά καλοκαίρι. Ζήτημα να το έχουμε πει 30 φορές live, δεν το έχουμε πει παραπάνω. Είναι λίγες, ναι. Είναι λίγες, οπότε σωστά. Κρατάμε ακόμα. Δηλαδή... 30 φορές το μήνα. Έχουμε καλοκαίρια. Λοιπόν, δεν μου είπες που εμφανίζεστε τώρα κάτι. Τώρα είπαμε ότι έχουμε κάνει ένα μικρό κενό. Το επόμενο live στάνταρ. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί ως τότε. Είναι 4 του μήνα. Ναι. Καινούργιο, μας αρέσει. Του Μάρτιν. Μπράβο. Στο Μεζόν Κρυστάλ παίζουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, λογοθεραπείας. Ναι. Που ναι, το κανονίζουν και το κάνουν εκεί στο Μεζόν. Και τι θα παίξουμε εμείς live Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή. Θα είμαστε εκεί. Ωραία. Ωραία. Να μας το ξαναθυμίσετε αυτό, να το ξαναπούμε. Τώρα κάνουμε μια παύση να ακούσουμε τη Γυάλινη Σφαίρα. Τη Γυάλινη Σφαίρα είναι, έτσι λέγεται και ο δίσκος. Γυάλινη Σφαίρα κυκλοφορεί από τη Λύρα ο δίσκος από τον Μάιο του 10, όπως είπαμε. Μη μου βιάζετε, τα πούμε όλα. Μπράβο, ναι. Όλα. Πάμε για Γυάλινη Σφαίρα. Πάμε για Γυάλινη Σφαίρα να ανάψουμε κανένα τσιγάρο. Καπνίζει κανείς από εσάς? Όχι, αλλά εντάξει. Πέρασε έξω. Εσύ. Εγώ το έκοψα. Μόνο εσύ ο κάρβουνο εδώ μέσα. Πέρασε έξω. Λοιπόν, ακούμε Γυάλινη Σφαίρα και σε 3 λεπτά είμαστε πίσω. www.moodradio.gr. Για πες πώς σου φάνηκε το κομμάτι. Εμένα το ρωτάω. Ναι, παιδί μου, ποιο θα ρωτήσω? Εγώ θα ρωτήσω. Το έχω επιβάλει αυτό το κομμάτι, δηλαδή περάστε έξω, κύριε. Ρε ψεύτη, αφού ούτε καν άκουγες, έλεγες εδώ πέρα ό,τι να είναι, ό,τι σου βγάζει στην κεφάλι. Ακούστε, λέει, με κατηγορνάει συνέχεια να πούμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω ερώτηση. Ναι, κάνε με μια ερώτηση, φιλαράκου, να σου πω. Όχι εσένα, παιδί. Το όνομα, πώς σας ήρθε, από πού βγήκε, ποιανού ιδέα ήταν? Βασικά ήμασταν σε μια φάση που ψάχναμε. Μπορείς να αφήσεις το κινητό σου? Τώρα πάρα λεπτό να συντονίσω λίγο κόσμο, δηλαδή. Αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει ήδη. Μπράβο, πες τα. Το παιδί είχε δουλειά, μην το βαράτε. Ναι, είχε δουλειά. Τώρα ποιος μιλάει, το λαμπόκι εδώ πέρα πριν έβρεπε τα μηνύματά της και απαντούσε. Πέρασε. Α, τέλος πάντων. Πες. Mayday, πώς βγήκε? Δεν θυμάμαι ακριβώς, για να σου πω την αλήθεια. Εγώ θυμάμαι. Ψάχναμε όνομα, ναι, και μας είχε έρθει τυχαία. Δεν το είχαμε σκεφτεί και πάρα πολύ και μας άρεσε έτσι όπως ακουγόταν. Το είχαμε συνδυάσει κιόλας με τη φάση ότι είμαστε λίγο χαρούμενοι στο θέμα της δημιουργίας. Τα κομμάτια δεν είναι λίγο. Είναι λίγο πιο είναι happy, ρε, παιδί, αισιόδοξα. Μπράβο.
Οπότε το συνδυάσαμε με το μέρα άνοιξη, May Day, το σήμα κινδύνου και μας έκατσε. Καλή. Αξιάτικη ημέρα σήμερα, να το πούμε ότι δεν το γνωρίζουν. Μπράβο. Σε ελεύθερη μετάφραση πάντα. Και ναι, ήταν, ακούγονταν και ωραία το Mayday, Mayday. Οπότε λέμε θέλετε, αυτό. Θέλετε να μας πείτε και τα υπόλοιπα μέλη, ποια είναι, ονόματα, όλα ναι, αυτά. Ναι, πώς μπήκανε τα υπόλοιπα μέλη. Βασικά είναι μεγάλη η πορεία που έχουμε φτάσει μέχρι το σήμερα. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς μουσικούς. Μόνο μουσικούς να μας δεν έχουν αλλάξει σημερινούς. Ναι, αυτό. Ο μόνος που είναι πιστός, σύντροφος και. Συνοδοιπόρος. Συνοδοιπόρος στα πάντα. Στο κρεβάτι. Φίλος. Πείτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα. Γιώργο. Έχει και κοπέλα ο άνθρωπος. Θα μας πλακώσει το ξύλο. Εντάξει, δεν είναι κακό, ρε παιδί. Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Ναι, το παιδί. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Θα πω. Στα πλήτρα είναι το παιδί. Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο πλήτρας μας, το καλύτερο παιδί. Α, είναι ο Γιώργος που. Αυτό το παπαδάκι. Ο υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι. Είναι ο Τάσος Μοσχοβάκης, παίζει μπάσο. Ωραία. Στην ηλεκτρική κιθάρα είναι ο Στέλιος ο Μακρυπλίδης που έχει live κάπου εδώ τώρα. Στέλιος Μακ. Παίζει μπάσο. Με Μακρυπλίδη, γράφει τραγούδια μεγάλη. Θα τον κάνουμε συνέντευξη του Στέλιου. Να το κάνουμε. Θα το φέρουμε μόνο του αυτό. Μόνο του. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Ωραία. Στα τύπανα είναι ο Παύλος Θεοδωράκης. Ναι. Και ποιον άλλο έχουμε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είσαστε. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είμαστε περισσότερο. Κανένα εποχιακό δεν έχετε, έτσι. Όχι, είμαστε και εμείς οι δυο, οπότε αυτοί είμαστε. Εποχιακό θα πάρω εμένα με το τρομπόνι. Θες κάτι. Έχεις φαγωθεί με το τρομπόνι. Δεν θέλεις να κάνουμε ένα μπαλέτο. Ζήλια ψώρα. Ναι, γουστάρα. Το μάθες στο σημείο σου που παίζεις με το πνευστό. Το έχω και αυτό και το χορευτικό. Βρε, όλα τα έχω. Και πνευστό και χορευτικό. Βρε, άμα το όχι, χρυσή μου, τι λες τώρα. Ταλέντο που είσαι. Μην το συζητάς. Δεν παίζεσαι. Είσαι ζήλια ψώρα, ρε, πέρασε έξω. Ωραίο καφέ κάνεις πρώτα απ' όλα να στο πω. Παιδιά, ναι, ναι, είναι φουντούκι. Είναι φουντούκι. Πιστεύετε εδώ η πόλη μας ότι επιτέλους αλλάξαν λίγο τα πράγματα με τις rock bands? Γιατί ναι, υπήρχε ένα κενό. Κοίταξε, η αλλαγή υφίσταται τα τελευταία 4 χρόνια. Θεωρώ ότι έχουν πιο δυναμικά οι bands από ό,τι ήταν παλιότερα. Θες να μου πεις δηλαδή από την ώρα που ουσιαστικά η ονειράμα έτσι κάναν τον μπαμ. Αυτοί το κάνανε, κατά τα ψέματα η ονειράμα το ξεκινήσανε. Παίζανε οι bands. Τότε απλά δεν είχαν πρόσβαση σε μαγαζιά, δεν είχαν πρόσβαση στον κόσμο γιατί. Τότε ακούγαν πιο πολύ μπουζούκια. Όπως και θα ξανασυμβεί, δηλαδή πάλι θα γυρίσει το πράγμα. Ναι, αυτό πιστεύω ότι. Και ήταν... τώρα ακούνε μπουζούκια, δεν ακούνε, έχουν εξαφανιστεί. Απλά γίνεται ένας κύκλος. Κάθε φορά δηλαδή μια θα ακούσουνε ροκ, μια θα ακούνε μπουζούκια. Μια θα ακούνε ροκ, μια θα ακούνε μπουζούκια. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή ήταν οι τρύπες τότε. Σωστά. Ήταν η δεκαετία των 90 που ακούγανε ας πούμε τρύπες και ξύλα σπαθιά. Μετά πάλι γύρισε, ακούγανε κοκκίνο, ακούγανε βανδία, ακούγανε. Γύρισε πάλι φας. Τώρα ξαναγύρισε, πάλι θα γυρίσει. Θα κάνει, ναι, αυτή η κύκλα ελπίζω να αργήσει αρκετά να πάει προς τα μπουζούκια γιατί. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τώρα η φάση είναι ότι έχει ισορροπήσει λίγο το πράγμα και ο κόσμος ακούει και μπουζούκια, ακούει και το ροκ του. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα με το μπουζούκι ξέφυγε. Ξέφυγε από πολλές απόψεις και οικονομικά και με τα ονόματα και έγινε λίγο χαμός. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ξανάρθουν όχι μόνο οι ροκ, γενικά μπάντες. Ήρθε η ώρα των παντοσχημάτων. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είστε και λίγο άτυχοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάνετε επιτυχία σε μια χρονική περίοδο που ξέρεις τώρα, οικονομικά. Ναι, είναι αυτό. Δεν μπορείς να έχεις τις απολαβές που είχε κάποιος πριν από 5 χρόνια. Να σου πω την αλήθεια, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή. Κοίτα εμείς, η Ελβίρα, κοίτα από το σπίτι. Εγώ είμαι φιλοχρήματη και θέλω να γίνω πλούσια, αλλά δεν γίνεται. Έλα, απλά. Σου πουλάω το κινητό σε απίστευτο. Το, η φάση είναι ότι εμείς βγήκαμε και ξέρουμε τα πράγματα όσοι έχουν. Δεν γνωρίσαμε την καλή. Έτσι. Δηλαδή δεν παίρναμε 30 χιλιάρικα τη βραδιά ποτέ. Πάντως αυτό που είπες με γενικά με την οικονομική κρίση, αν το, δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται. Ούτε και είναι αρκετά κουραστικό και ναι, δεν είναι και 100% αληθινό. Δεν, καθόλου, όχι 100%, είναι μείον 100%. Απλά επειδή και ο κόσμος έχει μαζευτεί γενικότερα με όλες αυτές τις οφειλές που βαραίνουν το κεφάλι του Βέργο του. Έτσι. Έχει αποφασίσει να κάνει λιγότερα πράγματα. Αυτά τα λιγότερα πράγματα που κάνει έχουν αναγκάσει όλους να κάνουν μικρότερα πράγματα και όλοι έχουν στραφεί στις μικρότερες σκηνές. Τα μεγάλα μπουζούκια δεν έχουν κόσμο. Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό ποιοτικά μέχρι ένα βαθμό βοηθάει. Σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή καταρχάς. Από τη δικιά μας την πλευρά. Ναι. Αλλά εντάξει, γι' αυτό κάποια στιγμή πάλι θα αλλάξει. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει. Οπωσδήποτε πολύ. Θα αλλάξει. Ναι, οπωσδήποτε. Δε. Όλα κύκλο κάνουν. Πολύ καλά. Ελπίζω να αργήσει όλα. Να αλλάξει γιατί δεν την παλεύουμε τα μπουζούκια να πούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, επειδή εσύ δεν σε αρέσει να ακούς μπουζούκι. Κοίταξε, να σου πούμε τα αλήθεια, μα τον Εμιλή και χορεύει την πικιά. Οπότε άσε ό,τι και να λέει. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή. Ναι, σε καταλαβαίνω. Ήρθε στο κέφι και. Σε καταλαβαίνω. Δηλαδή μια δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε χαιρετίσματα από. Τι λέει μωρέ. Από το Σταυριανό. Γίνεται λίγο χαμός μέσα στο chat και στο. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο ονόματα γιατί γίνεται ένα χαμός εδώ πέρα. Χαιρετίσματα σε όλους από εμάς έτσι. Πάμε να ακούσουμε το
top. Το top τραγούδι, έτσι. Τα τρελά καλοκαίρια. Τρελά καλοκαίρια. Εσύ δεν θα φύγει ακόμα, κάτσε εδώ. Καλά. Κάτσε εδώ. Ακόμα μία φορά θα μιλήσουμε. Κάτσε ακόμα νωρί είναι. Πού θα πας να μας πας. Πού θα πας. Δεν μπορώ να σας πω που θα πάω. Θα κάτσουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Μίλα. Μίλα. Πορτοκάλια. Λοιπόν, τρελά καλοκαίρια. Μπορείτε να μαλώσετε μετά. www.moodradio.gr. Αυτό είναι και το αγαπημένο κομμάτι εδώ πέρα του Βασίλη. James και Late. Όχι, yeah, ρε, man. Το Late το Sometimes είναι. Όχι, late, αυτό σα αρέσει. Ωραία. Δηλαδή. Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, εάν έχετε κανονίσει έτσι τώρα στα κοντά, εκτός από αυτό που είπες, κάποιο άλλο live το οποίο θα κάνετε. Προγραμματισμένο, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να, εγώ θέλω να κάνω ένα κάρο ερωτήσεις και συνέχεια πετάγεσαι να μην πω σαν τι. Ναι, βασικά κάτσε λίγο να συμπληρώσουμε. Ό,τι είναι για live, ό,τι θα προγραμματίσουμε για live, θα ενημερώσουμε τον κόσμο από το Facebook. Συνήθως από εκεί. Φουμπού θέλετε, θα σας βρουν ως Mayday. Mayday είναι, με κενό στη μέση, παιδιά. Είναι Mayday. Δύο λέξεις. Ανοιξιάτικη μέρα είναι μέρα μαγιού. Mayday. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Μέρα μαγιού. Μισερλού. Για πες τώρα, για πες. Τι ήθελες να ρωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, έτσι γενικά. Το πλήτζαν. Μόλις πάρα κάνω μια σοβαρή συζήτηση, δηλαδή μια σοβαρή ερώτηση. Έψιλον, βλέπω. Μεγάλη πόρτα θα διαβεί, επιτυχία μεγάλη. Να χαθείς, να χάνεσαι. Λοιπόν, το συνέστημα αυτό που το πράγμα που, σας, που νιώσατε, ρε παιδί μου, όταν ακούσατε πρώτη φορά το τραγούδι σας στο ραδιόφωνο. Πότε έγινε αυτό, πού σας βρήκε δηλαδή. Εγώ δεν το άκουσα. Το άκουσε πρώτη φορά ο Μπάμπης στο αυτοκίνητο και με πήρε τηλέφωνο. Νομίζω έτσι ναι, έγινε. Αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό ήταν. Τέλος πάντων, δεν είναι. Ναι, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, άκουσε ο Μπάμπης και πέσε πέρυσι. Πέσε ρε φλακά. Καλά, ρε σοβαρά. Αλλά εντάξει, μέχρι να το ακούσει μόνο σου με τα αυτιά σου, ρε παιδί μου, για να το διαπιστώσει, είναι διαφορετικό από το να το ακούσει από κάποιον άλλον. Ήταν σημαντική φάση, έτσι. Εντάξει, ήταν όμορφο. Ήταν ωραίο συνέστημα. Μετά το. Το συνηθίζεις. Είναι σαν να. Δεν σαν κάτι καθημερινό. Νιώθω, νομίζω ότι θα ήταν πολύ γενικά παράξενο. Ναι, είναι παράξενο. Στην αρχή, ναι, είναι παράξενο. Απλά όλα γενικά όταν γίνονται πρώτη φορά είναι παράξενο, ξέρεις. Ωραία, τι του είπε! Ωραία, τι του είπε! Θέλω να μου πείτε κάποια μουσικά πρότυπα που έχετε. Είτε ελληνικά είτε ξένα, δηλαδή τι ακούτε. Εγώ μεγάλωσα λίγο έτσι με πρότυπα από την έντεχνη ελληνική σκηνή. Μετά άρχισα να ακούω. Παράδειγμα, δώσ' μας κάτι. Όταν. Γιατί η έντεχνη μουσική είναι τεράστια, δηλαδή όταν λες. Ας πούμε, ο Πιτσιρίκα ακούγα πρωτοψάλτη, τέτοια πράγματα. Μετά σταμάτησε να ακούω. Τότε που η πρωτοψάλτη ήταν στο έντεχνο. Τότε, ναι. Ναι, τότε κίνησε η εποχή. Γιατί. Από τότε λίγο ξέφυγε λίγο. Τότε είναι οι ανάγκες της εποχής. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς σας ήρθε η μουσική και πώς δηλαδή. Από πιτσιρίκια, ας πούμε, το είχατε, έπαιζες κιθάρα στην Μπάμπη, έγραφες, πώς ξεκίνησε η φάση. Η Ελβίρα ήταν από μικρή, ας πούμε, με τη μουσική. Εγώ ξεκίνησα. Να παίζεις κιθάρα, δηλαδή, πώς έγινε η φάση. Ξεκίνησα να παίζω κιθάρα στα 16, μου, στην ουσία 17. Ναι. Και μετά, αφού γνωριστήκαμε με την Ελβίρα, και μετά άρχισα να ασχολούμαι λίγο πιο ζεστά. Πιο ζεστά. Και άρχισα να γράφω και. Πιο ολοκληρωμένα κομμάτια, τότε γράφω πιο πολύ σαν κείμενα, σαν ποίηματα. Mm-hmm. Στίχο γράφω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Σόπα, ρε. Από τον υπηαγωγείο μου. Γράφει στίχου από τότε. Από τότε, ναι. Ας το κάνω. Ναι. Από τότε γράφω, απλά σαν τραγούδια δεν έκατσα ποτέ να ασχοληθώ και μόλις βρήκα την ευκαιρία και λέω εδώ είμαστε. Βρήκαμε τη φωνούλα, εδώ είμαστε. Τώρα θα το φτιάξουμε τραγούδια. Με εκμεταλλεύτηκε. Έχω πέσει θύμα. Εσύ με τη μουσική, για πε. Εγώ όταν ήμουν μικρή άρχισα να τραγουδάω μαζί με τη μητέρα μου. Όλα κάπως έτσι αρχίζουν. Πριν δύο χρόνια. Ναι, πριν δύο χρόνια. Μετά έτυχε και μία συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό στο εξωτερικό. Πες μας λεπτομέρειες. Τι διαγωνισμός, πού, τι. Πώς, γιατί και τι. Κοίτα, εκεί στα παλιά τα χρόνια, πριν τον πόλεμο. Ναι, φαντάζομαι. Άκου να δεις. Όχι, παιδιά, σοβαρά. Πριν τον πόλεμο στη Σερβία. Μπράβο. Είναι ένας πόλεμος. Φεστιβάλ άνοιξε κάθε χρόνο και μαζεύονταν τα πιτσιρίκια από τα Βαλκάνια και λέγανε τραγουδάκια. Ναι. Και ένα από αυτά ήμουνα κι εγώ. Και τι είχες πει. Είχα πει την άρνηση του Θοδωράκη. Ποιο? Την άρνηση του Θοδωράκη. Άρνηση. Άρνηση, από τότε αρνητική ήταν, δεν τη βλέπεις. Δεν το βλέπω σπαστικό, το είχε από τότε. Αμά είμαι το σπαστική, παιδιά, γιατί δεν θέλετε να φύγω. Ορίστε, είδες τώρα η ξυπνάδα μέσα. Να το πει, δεν μπορεί. Λοιπόν, εντάξει. Πήγαμε καλά. Είχες μια πορεία δηλαδή. Και μετά πήγα μουσικό σχολείο, μουσικό λύκειο. Μετά τα παράτησα λιγάκι για το πανεπιστήμιο. Άρχισα να δουλεύω σε μπαρ. Τραγουδώντας και ιστορία, ναι. Και συνέχισα έτσι. Βρήκες και τον Μπάμπη μετά και έγινε το Ινφέ. Συναντηθήκαμε, ναι. Συναντηθήκαμε και κάναμε έτσι μια. Μπράβο, παιδιά. Δηλαδή υπάρχει υπόβαθρο. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ναι, ναι.
Δεν είναι έτσι αυτά. Να κάνω τραγούδι τώρα. Θα σου έρθει ξαφνικά τσάφ ένα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Άρα θέλω να μου πει ένα τραγούδι. Θέλω να μου πει ένα τραγούδι, είτε παλιό είτε έτσι, μάλλον πιο πρόσφατο. Το οποίο λε, φόρεγγα μου, γιατί να μην το έχουμε πει εμεί αυτό. Όπω ναι. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές να τελειώσουμε. Το έχω πει πολλές φορές αυτό και πραγματικά γράφονται ωραία τραγούδια στην Ελλάδα. Δώσουμε ένα παράδειγμα. Δώσουμε ένα παράδειγμα. Ποιο λε. Στίχους ή μουσική λε. Και τα δύο, και τα δύο. Και τα δύο, ναι. Είναι συνδυασμό. Και στίχη και μουσική. Εντάξει, μόνο μάλαμα μην πει. Εντάξει, δεν μπορώ να τον αποδώσω. Ναι, είναι. Okay. Να πιάσουμε το δικό μας το χώρο. Ναι, να πιάσουμε το δικό σου χώρο. Θεωρούμενο pop, ας πούμε. Pop rock. Σύγχρονα. Ναι, μετά θα πεις και εσύ όμως. Παιδιά, εμένα δεν μου έρχεται τίποτα τώρα στο μυαλό. Άσε μας μωρέ τώρα. Έχει νεκρώσει ο φλοιός σου, λέω. Υπάρχουν πάρα πολλά και παίζουμε και πολλά στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή, έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια. Καινούργια pop ελληνικά έχουμε πολλά στο πρόγραμμά μας. Νομίζω, ας πούμε, ένα το κομμάτι που θα ζήλευα και θα έλεγα γιατί να μην το έχω γράψει εγώ. Είναι το πάνω απ' όλα του Στρατή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μείνει. Είναι δυνατό. Ναι. Και ακούστηκε και πάρα πολύ. Και. Θα μπορούσα να πω γιατί να μην το γράψω εγώ, ναι, όντως. Αλλά και πολλά, αλλά κυρίως από το παρελθόν όμως. Δηλαδή, ξύλα, σπαθιά. Καλά, δεν μου λέτε. Τώρα βλέπουμε στη Eurovision έχετε δει δύο γκρουπάκια πήγανε, βέβαια από reality είναι και τα δύο. Δεν το σκεφτήκατε καθόλου αυτό. Να σου πω την αλήθεια ότι. Μακάρι να είχα θείο να με βάζαν και εμένα στην Eurovision. Πιστεύεις ότι είναι έτσι? Εντάξει, είναι μια οικογένεια, οπότε μεταξύ τους μοιράζονται την πίτα. Είναι απλά τα πράγματα. Reality, παιδιά, γιατί δεν το σκεφτήκατε? Δεν κάνουμε καλά στην Ελλάδα. Δηλαδή, το Lex Factor αυτά. Όχι, έχω να πω, η Ελβίρα το σκέφτηκε. Όχι, και άμα το ξαναπεί, θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Με μιλά σε μένα, έτσι. Πείτε, ρε παιδιά, την ιστορία. Θα σκυνηγάνω μετά. Ποιο δεν ήθελε, ποιο ήθελε, ποιο δεν ήθελε. Κανένα δεν ήθελε. Κανεί. Και προσωπικά, εγώ μπορώ να πω ότι δεν διατίθεμαι να προβάλλω με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου. Σε καμία περίπτωση. Πού το βλέπεις το αρνητικό? Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι. Υπάρχουν μερικές μπάντες που έχουν βγει από αυτά τα reality. Εγώ όπου είναι πολύ καλές. Έτσι, δηλαδή οι 48 ώρες δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν είναι καλή μπάντα. Δεν αμφισβητώ το ταλέντο των παιδιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε πάρα πολύ καλά. Κάνουν αξιόλογα πράγματα. Από εκεί πέρα όμως η διαδικασία μέχρι το να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι επιπονή. Βέβαια. Και η έκθεση πολλές φορές δεν είναι θετική. Δεν είναι στο χέρι σου να είναι θετική. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το ποιόν σου, εξαρτάται και από τις συγκυρίες και από το πώς θα του κάτσει του αλουνού. Έτσι. Να σε δει. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λέει η Ελβίρα. Εντάξει, κοίταξε. Εμείς πήγαμε σε μουσικό διαγωνισμό, πήγαμε. Πήγαμε. Στο φεστιβάλ πήγαμε. Εντάξει, το φεστιβάλ στο Θεσσαλονίκη μπορείς... είναι κάτι. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το φεστιβάλ μπορείς... Θεσσαλονίκη είναι ένα live. Ναι, δεν είναι μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας τρόπος προβολής όπως και το reality. Έτσι, κατά τα ψέματα. Δηλαδή, ένα reality είναι ένας τρόπος προβολής. Νομίζω ότι δεν έχει να μας δώσει κάτι μια προβολή από ένα reality. Γιατί κι εμείς, ας πούμε. Προτιμούμε να καθόμαστε ούτε να γράψουμε τα τραγούδια μας και να ετοιμαστούμε να κάνουμε live παρά να πάμε σε ένα reality το οποίο ο κάθε ξινός και η κάθε ξινή θα πει το ότι κατέβει στο κεφάλι. Είναι παιδιά, εγώ δεν ισχύει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Γιατί η άποψη του καθενός είναι άποψη του καθενός και όχι μέσα μαζικής. Αυτό το πράγμα. Πάρτε, είναι αυτό. Αυτός είναι παράφωνος. Όχι, δεν είναι παράφωνος. Παράφωνος είναι για σένα, ας πούμε, που δεν ξέρεις από μουσική. Και απ' την άλλη, δεν είμαστε και πολύ διψασμένοι για δόξα. Δηλαδή, κάνουμε αυτό που γουστάρουμε στην ουσία. Περνάτε καλά, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, το κυνηγάμε, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και αδιάφοροι. Θα ήταν ψέματα. Το πιστεύουμε αυτό που κάνουμε. Μέχρι ένα σημείο. Εγώ νιώθω, παιδιά, πάρα πολύ άσχημα όταν βλέπω σε αυτά τα reality, σε αυτή τη φάση, ας πούμε, τα παιδιά να βγαίνουν πάνω να τραγουδήσουν. Είναι καλλιτέχνες τα παιδιά, έτσι. Βγαίνουν στο stage, βγαίνουν, βγάζουν την ψυχή τους. Δεν είναι και όλοι καλλιτέχνες. Όποιοι βγαίνουν, φίλε, εκεί πέρα, άμα σταθείς σε stage, σου πηγαίνει το αυτό. Η αλήθεια είναι πως αυτό που νιώσαμε εμείς στο φεστιβάλ, βγαίνοντας να τραγουδήσουμε τότε. Το φεστιβάλ είναι και πριν 2 χρόνια, 3. Ναι. Βγαίνοντας να τραγουδήσουμε μπροστά σε 6.000 κόσμο και σε κάμερες να γεννάνε γύρω σου, είναι πολύ περίεργη φάση. Δηλαδή, είναι ψυχοφθόρο. Είναι ψυχοφθόρο. Ναι, και αυτά τα παιδιά το περνάνε κάθε. Και περιμένουν μετά την κρίση των οποιοδήποτε. Και πρόσεξε, τα παιδιά αυτά το περνάνε στο. Μισό από ότι το περάσατε εσείς, έτσι. Δηλαδή, εσείς είδατε μια φορά κάμερα, εντάξει, και ούτε τα μεσημεριανά είχατε να σας σχολιάζουν. Καλά, καμία σχέση. Δεν ασχολούνται. Μα γι' αυτό είναι το ψυχοφθόρο της ιστορίας, πιστεύω, είναι αυτό. Η κρίση και η κριτική που τρως καθημερινά και την παίρνεις στο κεφάλι, δηλαδή πρέπει να σου. Νομίζω ότι πρέπει απλά να έχεις κλειστά τα αυτιά σου. Και... δηλαδή και εμείς διαβάζουμε πράγματα για μας με τα οποία δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Στην ουσία τώρα ο άλλος πάει να κάνει και προσπαθεί για κάτι καλύτερο, δίνει τον εαυτό του, εκτίθεται και έρχεται ο άλλος μέσα στα μούτρα και τον βρίζει. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κανένας το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Έτσι. Και καλύτερα
μην του το δώσει. Γιατί όταν βάζει την υπογραφή σου σε ένα τέτοιο συμβόλαιο, του δίνει το δικαίωμα να λέει ο καθένα τι θέλει. Εμεί είμαστε χαρούμενοι εδώ που είμαστε. Με ό,τι έχουμε καταφέρει. Για άλλου μπορεί να είναι πολύ, για άλλου μπορεί να είναι λίγο. Εμεί είμαστε χαρούμενοι με όσο έχουμε καταφέρει ω τώρα και συνεχίζουμε. Ακάθετε. Όσο καλύτερα. Εμεί σα ευχόμαστε να πάτε ακόμα ψηλότερα. Να είστε καλά. Και να. Εγώ το χρειάζομαι. Χρειάζεσαι. Το ύψο μου γενικά δεν είναι. Ορίστε. Λοιπόν, ακού, για πείτε μου τώρα, γιατί δεν βγαίνει δεύτερο συντάκι, τι γίνεται. Εγώ μένω νωρί, εντάξει. Ο δίσκο έχει στην ουσία 8 μήνε που κυκλοφόρησε. Ναι. Δεν μπορεί, θα έχετε κάτι γράψει. Έχουμε κομμάτια, ευτυχώ. Έχουμε κομμάτια. Εμπνεύσει. Δηλαδή η ζωή μα κοπανάει, οπότε γράφουμε. Υλικό υπάρχει γενικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσει χρόνο στη δουλειά σου, να οριμάσει και στο μυαλό και στα αυτιά των άλλων. Δεν για να το εκτιμήσει αναλόγως. Θα αλλάξετε καθόλου τον ήχο σας στο νέο CD? Η αλήθεια είναι πως τα κομμάτια που εγώ προσωπικά έχω συλλέξει και Ελβίρα έχει 3-4 κομμάτια γραμμένα, τα οποία κοιτάμε τώρα πια μουσικά να μπουν. Μουσικά λέμε, μουσικά θα αλλάξει. Ναι, μουσικά θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή θα γίνει πιο pop ή πιο rock? Θα αποκτήσει πιο πολύ ένταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι την υφή όλων των πραγμάτων. Ναι. Νομίζω ότι θα αποκτήσει πιο πολύ ένταση το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή θα φύγει από το όχι αδιάφορο, το ανέμελο αυτό που είχαμε στον πρώτο δίσκο. Ναι. Ήταν λίγο ονειρικό, α πούμε. Θα είναι πιο προβληματισμένο. Δεν μου λες. Θα είναι λίγο πιο. Μπαλάντα θα έχουμε. Εντάξει, μπαλάντες. Μπαλάτες δεν λείπουν ποτέ από κανένα, ναι, δίσκο. Το ξέρεις και το ξέρω. Υπάρχει ένα δίσκο που να μην έχει μπαλάτα μέσα. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Σας έχουν γίνει προτάσεις? Σας έχουν αναστοιχές πολλές. Ορίστε. Προτάσεις από άλλους, από ανθρώπους που γράφουν κομμάτια να σας δώσουν, να σας πλησιάσουν? Ναι, βέβαια, μας γίνουν προτάσεις και συνεχίζουν και θα γίνονται, και όπως κάνουμε και εμείς προτάσεις σε άλλους. Καλά, καλό είναι να ανταλλάσσουμε απόψεις. Φαντάζεσαι τι γίνεται. Χαμός. Αλλά ξέρεις πως λέμε. Είπε το καλό βέβαια. Άλλαξε ο κολλιές. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Και έγινε βραχιόλι. Ναι, ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε πλάκα. Ναι, δεν είμαι. Δεν σε βλέπω πολύ σοβαρό. Είμαι εγώ σοβαρός? Είσαι πολύ σοβαρό. Πέρασε και έξω, Χρυσή μου. Αυτό θα κάνω τόσο λίγο. Άκου, θα φύγει. Δηλαδή. Μα βαρέθηκα. Μόλις είπαμε για αλαξοκολλιές και για κολλιούδες και, και για βραχιόλια. Δεν φταίω εγώ, είναι τραγούδι αυτό. Αλαξοκολλιές και έγινε. Έγινε βραχιόλι. Εντάξει. Γυναίκες. Ποιότητα. Λοιπόν, αστειεύομαι, έτσι περνάω πάρα πολύ καλά. Αχ, τι καλά. Και γι' αυτό και θα μείνω. Γεια σας. Τέλος πάντων, ας την αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, αποδεσμεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Και γιατί κοιτάς πάνω? Για να κράξω, ετοιμάζομαι. Και εμείς, Ελβυράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες με το ζόρι. Πολύ ωραία. Γιατί με το ζόρι, φίλε? Τόση ώρα κάθισα. Πλάκα, έκατσε ολόκληρα 13 λεπτά. 45 λεπτά κάθισε, τι λέει. Αλήθεια. Είδες πόσο γρήγορα περνάει ο μαζί. Αχ, τι καλά. Λοιπόν, αποδεσμεύουμε σένα εσύ από εκεί, Μπάμπη Κάρα. Ελβυράκη, να είσαι καλά. Ακόμα θα κάτσω. Επιτυχίες. Προσέχεις τι θα πεις. Ό,τι θέλω. Φεύγω τώρα. Είμαστε εκθέσει. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε σωστά. Έτσι, ρε Μπάμπη. Για να σα αφήσουμε να φύγει, θα ακούσουμε Mayday και στιγμέ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε, μισό να το πω. Για το τραγούδι που θα βγάλουμε. Ναι, να μας πει. Είμαστε στο στούντιο, γράφουμε το κομμάτι με τον Σωτήρη τον Νούκα και την Ελβίρα κι εγώ. Και λέμε ότι κάτι δεν μας πάει. Δηλαδή το κομμάτι, κάτι λείπει από το κομμάτι. Οπότε μπαίνει εκείνη την ώρα μέσα στο στούντιο ο Καταφθόνιος που έγραψε μετά στο τραγούδι. Ναι. Και λέει ο Σώτος, εσύ δεν γράφεις κανένα στίχο να βάλουμε στο κομμάτι αυτό? Και Κατσολάζος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Καταφθόνιο, ναι, έκατσε, έγραψε στίχο και τον τραγούδισε. Και βγήκε το αποτέλεσμα που ακούρε τώρα, καμία σχέση με ό,τι είχαμε στην αρχή. Πολύ πιο δυνατό κομμάτι και μας άρεσε και πάρα και πολύ. Και ναι, και είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε και εμείς θα συνεχίσουμε. Μην πάτε πουθενά, μην φύγετε.